wenn die Kapitalseite jetzt anfängt, auf europäischer Ebene dieses Recht zu reduzieren, werden wir auch hören, wie das in Gewerkschaften und deren Rechte die Interessen der abhängigen Beschäftigten im Betrieb und über die. Es ist nicht die Frage der Überschriften, es ist die Frage des Inhalts. Mindeststandards kann man auch sehr tief. So what have been the implications then, from an empirical point of view, of these measures? Αναλογή το 43,1 του παραγόντου. So against this context, of course, there are different strategies that we need to think. We need also to a growing precarization of the workforce by the case law or the Court of Justice. Την ημερίδα που οργανώσαμε με το θέμα συλλογικών συμβάσεων εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο βγαίνουν αρκετά προβλήματα τα οποία αποδεικνύονται ότι πρέπει τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι να έχουμε πιο στενή επαφή μεταξύ μας σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το θέμα των συλλογικών συμβάσεων δεν είναι μόνο ελληνικό ή μόνο νότιο-ευρωπαϊκό. Είναι πανευρωπαϊκό θέμα. Γι' αυτό το επόμενο βήμα θα είναι οι εργαζόμενοι από όλες τις χώρες της Ευρώπης να συντονιστούν και όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο να συντονιστούν, γιατί είμαστε απέναντι από ένα πολύ σκληρό κεφάλαιο των εργοδοτών. Και εμείς όλοι μαζί πρέπει να αποκτήσουμε, να ξαναγυρίσουμε σε ακρίβεια τα εργασιακά μας δικαιώματα. Η συλλογική αυτονομία είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και αυτό στηρίζεται σε αρκετές βάσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη Σύμβαση της Λισαβόνας, Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία έχει αναδείξει ακόμα περισσότερο, αναδεικνύει περισσότερο το κοινωνικό προφίλ της Ευρώπης. Και έχουμε εκεί μια πληθώρα διατάξεων που ακριβώς αναγνωρίζουν και προάγουν την κοινωνική Ευρώπη. Οπότε η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελούσε ένα σημαντικό μέρος αυτής της επιχειρηματολογίας. Το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι βέβαια ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδιαίτερα το άρθρο 28, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα στην συλλογική αυτονομία, συλλογικές συμβάσεις και επίσης στη δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτές οι δύο βάσεις θα αποτελούσαν ένα σημαντικό, μια σημαντική πλατφόρμα, αυτές οι δύο παράμετροι θα αποτελούσαν μια σημαντική πλατφόρμα για την ανάδειξη των κοινωνικών κεκτημένων στον τομέα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ιδιαιτέρως. Ήρθα εδώ γιατί αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ξέρετε, οι συλλογικές συμβάσεις, όπως είπα, είναι το πλούτος ενός λαού. Οι συλλογικές συμβάσεις ρυθμίζουν τη ζωή του εργαζόμενου, δίνουν δικαιώματα, δίνουν δικαιοσύνη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές. Και όπως βλέπουμε τις επιθέσεις που έχουμε σήμερα στα κράτη και στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να προστατεύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Έχουν ήδη μεταναστεύσει. Την ίδια στιγμή, Article 11, the Convention on the Freedom of Association. Και τα μέσα της δεκαετίας του 80 και η μαρξιστική θεωρία και η κεσιανή και η μετακεσιανή και η νεοκλασική θεωρία είχαν συμφωνήσει ότι όταν μιλάμε για την εργασία την εννοούμε σαν τη δημιουργική δραστηριότητα του εργαζομένου. Από το 85 και μετά, στα συνέδρια που κάνουμε, οι συνάδελφοι, οι νεοκλασικοί, οι οποίοι εμπνέονται από την νεοκλασική θεωρία, αυτό που λένε οι πολιτικοί και συνδικαλιστέ νεοφιλελεύθερη θεωρία, και τι μα λένε, ότι ξεχάσετε τα που τελείωσε. Η εργασία είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα. Γεννηθείτε, μεγαλώστε, πηγαίνετε στο σχολείο, να κάνετε κάτι, κάνετε μια δουλειά για 35 χρόνια και μετά τη σύνταξη και τελειώνετε. Συρρυκνώνετε δηλαδή. Και ο ουσιαστικός, και ο πολιτιστικός, και ο οικονομικός, και ο κοινωνικός.
ist nicht nur die Politik der Troika der letzten Jahre, es ist in den letzten 10 Jahren zu verzeihen. Αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο νομίζω σήμερα ως συνδικάτα που είμαστε. Πρέπει stärkt, die Kosten reduziert, den ganzen παράλυση που ακολούθησε ως ταξικό συνδικάτο αξιολογήσαμε. It is important to stress here that none of the austerity cases so far οι οποίες προνοούσαν μερική είτε μείωση μισθό είτε ωφελημάτων με συγκεκριμένη όμως ημερομηνία λήξης και με δέσμευση.